εδώ στο στούντιο. Έλληνα Ράπτη μαζί μας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε καλά. Εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας, γιατί περιμένατε κάποια λεπτά. Και μέσω Skype, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Ειρήνη Αγαθοπούλου. Δεν ξέρω αν μας βλέπει, κύριε Αγαθοπούλου. Καλημέρα και σε εσάς. Κύριε Αγαθοπούλου, μας βλέπετε? Θα τη δούμε τώρα την κυρία Αγαθοπούλου. Θα μας δει και εκείνη και η κυρία Αγαθοπούλου και η κυρία Ράπτη. Είναι εισηγήτριες από την κυβερνητική πλειοψηφία και από την αξιωματική αντιπολίτευση στο νομοσχέδιο που ζητείται, πολύ σημαντικό νομοσχέδιο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Και θα δούμε λοιπόν τι αλλάζει, τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα βλέπουμε και την κυρία Αγαθοπούλου. Καλημέρα λοιπόν και σε εσάς. Καλημέρα και σε εσάς. Γεια σας. Να μας εξηγήσει πρώτα η κυρία Ράπτη λοιπόν. Ποια προβλήματα υπήρχαν στο κομμάτι λοιπόν της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και πώς παρεμβαίνετε για να τα αλλάξετε αυτά, και μετά θα πάμε στην κυρία Αγαθοπούλου. Έρχεται ένα πάρα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο με πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Πλεύρη, για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, όπου εξυγχρονίζει το πλαίσιο αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζει και τα δικαιώματα της γυναίκας. Πάμε να δούμε τις διατάξεις μία προς μία. Αρχικά επεκτείνονται τα όρια. Αυξάνονται τα όρια που δίνουν τη δυνατότητα σε μία γυναίκα να υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Και πλέον τα ηλικιακά όρια φτάνει μέχρι την ηλικία των 54 ετών. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι η μέση ηλικία εμμηνόπαυσης ανέρχεται στα 51 έτη. Το προσδόκιμο επιβίωσης έχει αυξηθεί και υπάρχουν διεθνή δεδομένα και συστάσεις της Αμερικανικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής που επιτρέπουν τις εξωσωματικές μέχρι την ηλικία των 55 ετών. Οπότε ερχόμαστε εμείς και λέμε ότι μέχρι σήμερα οι γυναίκες μπορούσαν μέχρι την ηλικία των 50 ετών, πλέον με την άδεια, αποκλειστικά και μόνο με την άδεια της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, μπορούν τα όρια να επεκταθούν και μπορεί να δοθεί η έγκριση μέχρι και την ηλικία των 54 ετών. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο αφορά την κρυοσυντήρηση οαρίων, την κατάψυξη γενετικού υλικού. Και για κοινωνικούς λόγους. Μέχρι σήμερα αυτό γίνεται για ιατρικούς λόγους. Όμως, ας μπούμε λίγο στη θέση μιας γυναίκας η οποία μπορεί να μην έχει δρομολογήσει τη δημιουργία οικογένειας ή να μην έχει πλέξει τον κατάλληλο σύντροφο. Και αντιλαμβάνεστε ότι για εκείνη προτιμητέα λύση είναι να δημιουργήσει απογόνους με το δικό της γενετικό υλικό. Μια γυναίκα λοιπόν που στην ηλικία των 25, 30, 35 ετών θα κρυοσυντηρήσει το δικό της γενετικό υλικό, θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει στη συνέχεια. Αν όμως δεν το κάνει, στην ηλικία των 45, 40. 42, 45 ετών, ανάλογα σε κάθε γυναίκα, ενδεχομένως τότε το δικό της γενετικό υλικό να μην είναι κατάλληλο προς γονιμοποίηση. Βλέπουμε ότι αλλάζουν τα δεδομένα με το σύγχρονο τρόπο ζωής και εφόσον η επιστήμη δίνει απαντήσεις σε όλα τα θέματα, στην προκειμένη περίπτωση δίνει και τα εργαλεία για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Mm. Πάμε σε επόμενη διάταξη που είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί αφορά στη συνένεση του συζύγου, προκειμένου μια γυναίκα να προχωρήσει στην κατάψυξη του γενετικού της υλικού. Έπρεπε ο σύντροφος σε κάθε οληψία να υπογράφει, να δίνει εγγράφο στη συνένεσή του. Αυτό πλέον καταργείται. Μια γυναίκα που θέλει να συγκεντρώσει το δικό της γενετικό υλικό μπορεί να προβεί σε αυτό χωρίς την άδεια του συζύγου, απλά και μόνο η μονάδα θα τον ενημερώνει. Γιατί υπήρχε αυτό μέσα τώρα? Η άδεια του συζύγου, ειλικρινά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Η απάντηση του νόμου του 2005 ήταν ότι εφόσον το συγκεκριμένο γενετικό υλικό είχε συγκεντρωθεί εντός γάμου, ουσιαστικά ανήκει και στο γάμο. Όμως ένα όριο δεν μπορεί να είναι στοιχείο κοινοκτημοσύνης. Ανήκει σε αυτόν από τον οποίο προέρχεται. Άλλωστε η νομική του φύση το προσδιορίζει. Είναι πράγμα, είναι εκτός σώματος, είναι αυτύπαρκτο. Ουσιαστικά καθορίζεται από αυτόν από τον οποίο προέρχεται και ταυτόχρονα είναι στοιχείο της προσωπικότητας. Και εδώ συμπληρώνω ότι σε περίπτωση διαζυγίου, σε περίπτωση δηλαδή που λυθεί ο γάμος, το γενετικό υλικό του καθενός, το προσωπικό του γενετικό υλικό, δεν μιλάμε για το κοινό, για το γονιμοποιημένα οάρια, τα έμβρια, αλλά το προσωπικό γενετικό υλικό του καθενός ανήκει στον ίδιο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. Δηλαδή, για να βάλουμε και την κυρία Αγαθοπούλου στην κουβέντα, υπάρχει περίπτωση ένα ζευγάρι το οποίο έχει χωρίσει, έχει γίνει αυτή η διαδικασία, να αποφασίσει η γυναίκα να κάνει παιδί με το κρυοσυντηρημένο. Και δεν θα χρειαστεί να ζητήσει τη βοήθεια του πρώην συζύγου, είναι δικό της δικαίωμα. Μα από το διαζύγιο και μετά δεν μπορούσε ούτε να ζητήσει την άδειά του για να το χρησιμοποιήσει. Μάλιστα. Ο νόμος επέβαλε να καταστραφεί. Δεν της επέτρεπε ούτε αυτή τη δυνατότητα με τη συνένεση του συζύγου που κατά τη διάρκεια του γάμου συγκεντρώθηκε να χρησιμοποιηθεί.
Άρα, ο νόμος ουσιαστικά αποκαθιστά αυτή την αδικία και δίνει τη δυνατότητα στον καθένα το δικό του γενετικό υλικό να το χρησιμοποιήσει στη συνέχεια. Γιατί σκεφτείτε, η κατάψυξη, η κρυοσυντήρηση να έγινε σε ηλικία 30 ετών και το διαζύγιο σε ηλικία 40 ετών. Να μπορεί να προχωρήσει. Και την κυρία Αγαθοπούλου που είναι η αδικημένη της υπόθεσης λόγω της απόστασης, όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε. Κύριε Αγαθοπούλου, το δικό σας το σχόλιο, τη δική σας την άποψη για αυτό που πάει να γίνει. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πράγματι, παρότι έχουμε ένα ιδιαίτερα προχωρημένο νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, ακόμη και της Ευρώπης, σίγουρα κάποιες αλλαγές οι οποίες έρχονται με το νομοσχέδιο αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως αυτή που ανέφερε τελευταία η κυρία Ράπτου που αφορά την άρση της συνένεσης του συζύγου ή πρώην συντρόφου για την χρήση γενετικού υλικού, κυρίως από τις γυναίκες, αλλά και το αντίστροφο συμβαίνει. Επίσης ότι προωθείται πλέον η χρήση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και για κοινωνικούς λόγους και όχι μόνο για ιατρικούς. Είναι όντως η επιστήμη προχωρά, οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν, οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μπορεί να γίνει, να μπορούν λοιπόν οι γυναίκες να κρυοσυντηρούν οάρια και οι άντρες το γενετικό τους υλικό παράλληλα και κάποια στιγμή στο μέλλον να το χρησιμοποιήσουν για να κάνουν τα δικά τους παιδιά. Επίσης είναι πολύ θετικό ότι δημιουργείται και τράπεζα γενετικού υλικού σε δημόσιο νοσοκομείο για τους οροθετικούς. Είναι πράγματα τα οποία και εμείς συμφωνούμε σε αυτά. Αυτό που θέλουμε αυτές τις μέρες στη συζήτηση που ξεκινάει σήμερα για το νομοσχέδιο και θα συνεχιστεί όλη τη βδομάδα και την επόμενη εβδομάδα θα ψηφιστεί, είναι όμως να ακούσουμε και τους επιστημονικούς φορείς που θα κληθούν στην ακρόαση φορέων, την Επιτροπή Βιοειθικής, ιατρικούς φορείς, νομικούς επίσης ειδικούς για το οικογενειακό δίκαιο, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα αν πράγματι και η αύξηση του ορίου ηλικίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί ξέρετε εκεί υπάρχουν κάποιοι ενδιασμοί. Είναι οι αντιδράσεις, σωστά, είναι οι αντιρρήσεις που έχουν κάποιοι. Αν μια γυναίκα στα 54 της μπορεί βάζει, με ασφάλεια. Και σωστά το νομοσχέδιο βάζει ότι από τα 50 έως τα 54 είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία θα λέγαμε και χρειάζεται ειδική άδεια. Για να χρειάζεται λοιπόν ειδική άδεια σημαίνει ότι κάτι ειδικό συμβαίνει. Σε αυτήν την ηλικία θα πρέπει να διασφαλίσουμε την υγεία της γυναίκας, ότι δεν θα διακινδυνεύει εάν μείνει έγκυος, εάν κυοφορήσει, εάν γεννήσει μια γυναίκα σε αυτή την ηλικία. Όλα αυτά λοιπόν θέλουμε να συζητηθούν αυτές τις ημέρες στην αρμόδια επιτροπή για να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα και για τους λόγους που κατατίθεται αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή αυτές τις μέρες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα γίνει σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα στη Βουλή και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Θα την παρακολουθούμε και εμείς και θα δούμε λοιπόν τι θα, και αν κάτι θα αλλάξει, πώς θα έρθει λοιπόν τελικά το νομοσχέδιο να ψηφιστεί. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ράπτη και την κυρία Αγαθοπούλου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.